ετών. Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Κύριοι, να τα πω πρώτα εγώ να καλωσορίσουμε τις τηλεθεατές μας και το ανοίγουμε το θέμα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στην τηλεόραση Κόσμος και σας καλωσορίζουμε σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8 όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα κοντά σας για το επόμενο δίωρο να κλείσουμε, να επισκοπήσουμε δημοσιογραφικά την εβδομάδα όσον αφορά τα γεγονότα της εβδομάδας, πώς διαδραματίστηκαν και να τα αναλύσουμε. Και να κλείσουμε την εβδομάδα για να πάμε από εβδομάδα σε καινούργια και άλλα. Νεκταρία Μπίλη είναι στα μικρόφωνα του σταθμού, μας ακούτε και από το ραδιόφωνο στην κάμερα. Και σήμερα θα έχουμε έτσι μια πολύ επίπεδη πάλι εκπομπή. Θα προσεγγίσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε και δυσάρεστα και ευχάριστα. Ξεκινάμε με το θέμα, ακόμη ένα όνομα μιας γυναίκας έρχεται για να ενισχύσει τη μακάβρια λίστα των γυναικοκτονιών. Παρακολουθήσαμε πάλι ένα φαινόμενο εχθές, το οποίο ήταν αποτροπιαστικό, το οποίο αποτελεί έτσι μια γροθιά στο στομάχι. Ακόμα μια γυναίκα θυσιάστηκε κατά μεσής του δρόμου από έναν τύραννο άνδρα, επειδή την ζήλευε, επειδή την κακοποιούσε διαχρονικά. Είχε απασχολήσει τις αρχές η γυναίκα, είχε απευθυνθεί και στην αστυνομία, είχε απευθυνθεί και στην δικαιοσύνη. Είχε πάρει και το panic button, αυτό το πολύ διαφημισμένο που το συζητάμε συνέχεια με όλους τους καλεσμένους μας εδώ πέρα και με τις καλεσμένες μας. Αλλά τίποτα, δεν την βοήθησε τίποτα την κοπέλα, γιατί ο κατηγορούμενος, όχι φερόμενος πλέον, έχει ομολογήσει έτσι κοινικά την πράξη του, την ζήλευε λέει, τον απατούσε και έκρινε ότι έπρεπε να τη σφάξει, γιατί μαχαίρωσε με πάρα πολλές μαχαιριές κατά μεσής του δρόμου. Αυτό έκρινε λοιπόν ο δράστης, ο οποίος θα εκδικαζόταν, είχε να απασχολήσει τις αρχές. Η κοπέλα είχε ενημερώσει και την αστυνομία και την δικαιοσύνη, θα εκδικαζόταν σήμερα. Σήμερα θα εκδικαζόταν, αλλά δυστυχώς θα εκδικαστεί μία και έξω, αλλά δυστυχώς η κοπέλα αυτή δεν, είπαμε, συμπληρώνει τη μακάβρια λίστα. Βεβαίως την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει η διαδικασία την επόμενη Πέμπτη, 30 και 31, καλά τα λέω, την μεθεπόμενη ξεκινάει και η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα προς τους υποψήφιους, οι οποίοι θα κληθούν έτσι να δώσουν την μάχη, την μέγιστη μάχη για την κατάκτηση των στόχων και των ονείρων τους. Και εμείς πάντα είμαστε συνεπείς. Αυτή η εκπομπή είναι πάντα συνεπέστατη, να έχουμε κοντά μας τους ειδικούς, τους εξειδικευμένους, για να μας δώσουν έτσι την πρώτη εικόνα, τι αλλαγές θα έχουμε, το πώς θα διεξαχθεί έτσι η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάντα συνεπείς στο λόγο μας λοιπόν, και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας θα έχουμε τον στρατηγικό έτσι αναλυτή και σύμβουλο, τον Στράτο Στρατηγάκη. Ελληνοτουρκικά. Παρακολούθησαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο, να δούμε τι αφήνει αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι μόνο τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, είναι και τα θέματα που προκύπτουν με τη γείτονα χώρα της Βόρειας Μακεδονίας και την προκλητικότητα αυτή που υπάρχει από τους ηγέτες του ΒΜΡΟ. Γιατί πλέον λένε ότι τηρούμενοι την αρχή της αυτοδιάθεσης και της κυριαρχίας τους αθετούν τη συμφωνία που υπογράφηκε, τη συμφωνία των Πρεσπών, μια διεθνή συμφωνία, και αναφέρονται στο κρατήδιό τους ως Μακεδονία. Αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και καθηγητή Πανεπιστημίου Διεθνών Σχέσεων, τον Γιάννη Βαλινάκη. Χθες είχαμε και δημοσκόπηση στον Αντένα της ΜΑΡΚ. Και στο τελευταίο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, θα είναι κοντά μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΑΡΚ, της Δημοσκοπικής Εταιρείας, ο Θωμάς Γεράκης, για να αναλύσουμε διεξοδικά το αποτύπωμα
που αφήνει αυτή η δημοσκόπηση, γιατί βλέπουμε πλέον όσο περνάει ο καιρός, πριν τις γιορτές ο Θωμάς Γεράκης μας είπε ότι ένας μήνας είναι αστρικό το χρονικό περιθώριο μέχρι τις εκλογές, ωστόσο τώρα συρρυκνώνεται έτσι ο χρόνος και νομίζω ότι έχουμε μια παγιωμένη κατάσταση όσον αφορά την διαδοχική έτσι, σειρά των κομμάτων που θα καταγράψει η κάλπη των ευρωεκλογών. Έγκριτο είναι το πάνελ μας, οι καλεσμένοι μας είναι σήμερα και εδώ στην εκπομπή και θα προσεγγίσουμε και τα θέματα τα τοπικά. Μας, θέματα που απασχολούν την τοπική έτσι, καθημερινότητα και κοινωνία. Πάμε κύριε Καλπακίδη, ανοίξτε το πάνελ για να μην καθυστερώ άλλο και να καλωσορίσουμε. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Περίδη. Κύριε Περίδη, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, δεν τα έχουμε πει μετά το Πάσχα. Ναι, τα λέμε χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι και εγώ χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη. Έτσι και καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο κύριος Θανάσης Βυρίνης, πρώην έτσι, αντιδήμαρχος του Δήμου Ρόδου, αντιδήμαρχος τουρισμού και όχι μόνο, εκπαιδευτικός. Είσαστε ιδιοκτήτης, είσαστε πρόεδρος των ιδιοκτητών φροντιστηρίων, κύριε... Όχι, είμαι ο εκπρόσωπος όμως δωδεκανήσου στο κεντρικό όργανο, την ΟΕΦΕ. Ωραία, επομένως, λοιπόν. Τα εκπαιδευτικά... δεν παρακολουθώ και τις εσωτερικές διεργασίες, ξέρετε, των συλλόγων σας. Λοιπόν, επομένως... Θα συζητήσουμε ό,τι αφορά τις εξετάσεις και έχουμε, βλέπουμε, λοιπόν, ξέρετε, επειδή μιλήσαμε για την... είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δίνεται μία διάσταση των ευρωεκλογών, έτσι, ένωση, έτσι, προσπαθούν να συνδεθούν σύνδεση των εθνικών εκλογών με τις ευρωεκλογές, γιατί βλέπουμε τους αρχηγούς των πρωθυπουργών, τους αρχηγούς των κομμάτων και οργώνουν την χώρα. Είχαμε εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό σήμερα όσον αφορά τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το ψηφιακό σχολείο, ναι. Θα τα πούμε εκτενώς. Καλώς ήρθατε, κύριε Βυρίνη, χρόνια πολλά και σε εσάς. Χριστός Ανέστη και από μένα. Αληθώς ο κύριος και βεβαίως ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Πάνος Βενέρης, είναι κοντά μας. Κύριε Βενέρη, αγαπητέ Πάνο. Και Βυρίνης, καλό είναι. Είμαστε και γείτονες. Ξέρετε, ναι, είναι. Και γείτονες είμαστε, πρέπει να ξέρετε. Υπάρχει μια ομοιοκαταληξία σήμερα στα ονόματα. Είναι Περίδης, Βυρίνης. Έχουμε τους καλεσμένους μέσω Skype. Είναι ο Γεράκης, ο Βαλινάκης και ο Στρατηγάκης. Καλά υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, Μητσοτάκης, Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είναι όλοι Ισάκης, έτσι. Όλοι. Η Κρήτη καλά κρατεί. Καλά κρατεί. Ναι. Η Λεβεντογένα Κρήτη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσουμε και για το χρηματολόγιο. Πρωτίστως όμως, θέλω να κάνουμε μία έτσι αντρομερός να πιέσουμε το θέμα και πρέπει να, σε τέτοια θέματα πρέπει να δίνουμε μεγάλη έκταση και με τη δέουσα σοβαρότητα. Ωστόσο, τι γίνεται με το θέμα των γυναικοκτονιών πλέον? Αλλάζουν οι νόμοι, αναθεωρούνται έτσι διατάξεις, ψηφίζονται νέοι κώδικες, καταργούνται παλιοί κώδικες, αυστηροποιούνται κάποιοι κώδικες, αλλά δεν βλέπουμε ένα πλαίσιο, ένα νομικό πλαίσιο που να προστατεύει τον πολίτη, εν πάση περιπτώσει, και εν προκειμένου τη γυναίκα αυτή τη 40χρονη που την σφάξανε κατά μέσες του δρόμου. Το νομικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα, είναι μια σύμβαση την οποία έχει επικυρώσει η Ελλάδα. Είναι επαρκές και μάλιστα οι πρόσφατα έχουν γίνει και τροποποιήσεις πάνω στον κώδικα ποινικής δικονομίας προς το αυστηρότερο και ειδικά και στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει διαδικασία, δηλαδή προστασίας, η οποία μπορεί να είναι αστική, με την έννοια ότι μπορεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, να απαγορεύουν να πλησιάσει τη γυναίκα κάποιος σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση προστασίας της προσωπικότητάς της. Υπάρχουν βέβαια και ποινικά, τα ποινικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αυστηρά και οι ποινές είναι αυστηρές που ξεκινάνε ότι με η κατώτερη ποινή η οποία ξεκινάει είναι ποινή ενός έτους που σε περίπτωση καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία. Όμως, ενώ το νομικό πλαίσιο είναι, εγώ θεωρώ κατά τη γνώμη μου, είναι επαρκές, το πρόβλημα χωλαίνει στην εφαρμογή των μέτρων από τα όργανα πλέον της πολιτείας. Δηλαδή, είτε από τους άλλους μηχανισμούς, οι οποίοι πρέπει να
προστατεύσουν αυτές τις γυναίκες. Όταν σας είπα για το πλαίσιο, μπορεί να ένα λάθος στον επιθετικό προσδιορισμό που έβαλα το νομικό, εν πάση περιπτώσει. Το νομικό είναι πλαίσιο. Παρκές. Αυτό είναι ένα πλαίσιο. Γιατί... Το κοινωνικό, το πλαίσιο της πολιτείας, δηλαδή, δεν έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να καλύπτει. Ναι, μεν υπάρχουν κέντρα, τα οποία όπως και στη Ρόδο υπάρχει κέντρο, στο οποίο προσφεύγουν οι κακοποιημένες γυναίκες, και το οποίο, αλλά δεν επαρκεί από μόνο του, διότι πολλές περιπτώσεις, όπως τα δείτε, δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν, με την έννοια ότι δεν μπορούν να τις προβλέψουν και πάντα. Δηλαδή, ορισμένες μπορεί, και τον μπούτον το οποίο βάζουν αυτό, την ειδοποίηση από τον μπάτον, όπως το λένε, τον μπούτον, συγγνώμη κιόλας, μπάτον το αγγλικά. Λοιπόν, το κουμπί το οποίο υποτίθεται προειδοποιεί έγκαιρα κλπ. Και αυτό πάλι απαιτεί ένα εύλογο χρόνο για να μπορέσει να υπάρχει προστασία. Κάπου πρέπει και το ίδιο το άτομο να αυτοπροστατεύεται όσο πώς, το δυνατόν μπορεί. Πώς το πήρε το panic button, το πήρε. Απευθύνθηκε στην αστυνομία, απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη. Εκεί. Αφού λοιπόν για να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη και να του ορίσετε κάσιμο, κύριε Πρόεδρε, σημαίνει ότι η δικαιοσύνη βρήκε ψήγματα, έτσι. Γιατί δεν τον κρατήσανε μέσα όπως κρατήσαν τους εκπαιδευτικούς εδώ πέντε μέρες. Δεν μπορούν άμεσα, εάν δεν υπάρχει κάποια απόφαση ή αν δεν έχει προηγηθεί ενέργεια, δεν μπορεί η δικαιοσύνη σε αυτό το πλαίσιο να κινηθεί και να τον κρατήσει αυτόν. Μάλιστα. Έτσι οπότε υπάρχει αυτό το κενό. Και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Βέβαια, το φαινόμενο αυτής της βίας πρέπει να το δούμε σε ένα επίπεδο πιο ευρύ, διότι ξεκινάει από την οικογένεια, από το σπίτι και από την παιδεία. Καλά, να μην επαφηθούμε τώρα δεν θα μπούμε σε αυτό. Να μπούμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Είναι άλλο αυτό. Αλλά λέμε ότι και δυστυχώς προσπάθειες γίνονται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν όλες τις περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το νομοθετικό πλαίσιο το έχουν αλλάξει προς το αυστηρότερο. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε βέβαια, για πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, γιατί έχουμε δύο γυναικοκτονίες. Ναι. Το έχουν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Η μία έγινε έξω από αστυνομικό τμήμα και η άλλη έγινε... Σας είπα, ο τρόπος που λειτουργεί. Να πούμε ότι υπάρχει, αλλά ξέρετε, όχι, κάτι δεν πάει καλά. Όταν λέω ότι το έχουν αλλάξει προς το αυστηρότερο, έχουν αυξήσει τις ποινές. Έχουν αυξήσει τις ποινές και έχουν αυξήσει και κάποια μέτρα. Από εκεί και πέρα η εφαρμογή αυτού του πλαισίου και επίσης κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να ληφθούν, πιθανολογώ ότι πρέπει να ληφθούν και κάποια άλλα μέτρα, αφού αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργεί, πρέπει η πολιτεία να λάβει και κάποια άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να τα σκεφτούν οι αρμόδιοι. Κύριε, θέλετε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό, κύριε Βιρίνη, κύριε Βενέρη, να το αλλάξουμε το θέμα? Είναι λυπηρό το γεγονός ότι κάθε φορά βρισκόμαστε στο να διαπιστώνουμε το φαινόμενο. Τα μέτρα, και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Περίδη, τελικά φαίνονται ανεπαρκή. Εγώ θα δώσω περισσότερη βαρύτητα σε αυτό που εξέφρασε ο κύριος Περίδης, ότι πρέπει να εξετάσουμε τα αίτια. Γιατί τα αποτελέσματα δεν θα παύσουν αν τα αίτια υπάρχουν. Για μένα είναι και πολιτικό το θέμα, το γεγονός της ακρίβειας, της οικονομίας, της οικογενειακής οικονομίας. Φαινόμενα βίας τα οποία αντιμετωπίζουν οι έφηβοι ως επιτοπλίστων, και όλα αυτά έχουν κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα ώστε η κοινωνία μας, μάλιστα συμπτωματικά χθες ήμουν στο νοσοκομείο για εθελοντική αιμοδοσία. Γιατί υπάρχει έντονη ανάγκη, καθότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Πώς έχουν αυξηθεί? Τροχαία. Καθημερινά έχουμε γύρω στα 15 περιστατικά. Επιθετικότητα των οδηγών. Αυτό αντικατοπτρίζει λοιπόν μια βιαιότητα που κρύβει ο σύγχρονος πολίτης, η οποία πηγάζει προφανώς από την καθημερινότητά του. Βεβαίως. Όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Κύριε Βενέρη, μια κουβέντα πάνω σε αυτό για να μην δικαιολογήσουμε. Νομίζω έχει εξαντληθεί στα μέσα ενημέρωση και στα κεντρικά κτλ. Νομίζω ότι επαναλαμβανόμαστε. Επαναλαμβανόμαστε πράγματι, αλλά είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο. Πολύ, δεν μπορούν να το λύσουν. Είναι τραγικό, και να δικαιολόγητες πλέον κάθε... Ακριβώς, εγώ ήμουνα, να σας πω την αλήθεια, κατά του όρου γυναικοκτονία, διότι θεωρούσα δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο όρος, είναι ανθρωποκτονία γενικότερα. Από εκεί και πέρα αρχίζω και... Επειδή ακριβώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, αρχίζω και έχω και δεύτερες σκέψεις σε σχέση με τον όρο αυτό. Εγώ αυτές τις δεύτερες σκέψεις έκανα προπολού και είμαι υπέρ της αναγνώρισης. Δεν θέλω να το αναλύσουμε τώρα, γιατί δεν είναι της παρούσης. Ας το αφήσουμε, όπως και δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε και τα
κοινωνιολογικά αιτία τα οποία πολύ σωστά μπήκαν στο τραπέζι. Όμως θα φάμε πολύ χρόνο γι' αυτό. Ωστόσο, το φαινόμενο εκφράζουμε είναι... τον αποτροπιασμό μας και θα ακριβώς. Το δούμε. Ακριβώς. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Ναι, και εκνευρίζεται κανείς πάνω να επαναλαμβανόμαστε και να μην βλέπουμε να γίνεται κάτι. Λοιπόν, πάμε στα τοπικά έτσι τα θέματα. Είχατε παραχωρήσει και κάποιες συνεντεύξεις, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά. Έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές εδώ πέρα όσον αφορά τη μετάπτωση του κτηματολογίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Κάποιες ενέργειες είδαμε τον Δήμο Ρόδου από τα προηγούμενα χρόνια, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, να έχει διευκολύνει όλη την διαδικασία λειτουργίας του κτηματολογίου. Βλέπουμε τώρα και τη νέα Δημοτική Αρχή να συνδράμει, να δείχνει συνέπειες στις δεσμεύσεις, συνδράμει στην στελέχωση με προσωπικό του Δήμου στην στελέχωση του κτηματολογίου. Δώστε μας έτσι τις επόμενες, τι χρειάζεται ακόμη προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες. Αυτή τη στιγμή το κτηματολόγιο πάσχει από έλλειψη προσωπικού, ψηφιοποίηση δεν υπάρχει και δεν υπάρχει και δεν είναι μηχανοργανωμένο, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει επαρκής μηχανοργάνωση. Δεν έχει ψηφιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και υστερεί έναντι του εθνικού, του ελληνικού κτηματολογίου, όπως λέγεται, του φορέα πλέον, ελληνικού κτηματολογίου, όπως λέγεται σήμερα. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες, στις οποίες συμμετείχαμε και εμείς ως σύλλογος. Φροντίσαμε και ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο το εντάσσει με σχετικά ήπιο τρόπο, χωρίς να κλονιστεί η κοινωνία της Ρόδου καθόλου. Και όπως έχει γίνει σε άλλες περιοχές όπου έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα με την δημιουργία του κτηματολογίου, έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, τον Οκτώβριο είχε έρθει εδώ και ο κύριος Κυρανάκης, ο υφυπουργός, μαζί με όλη την ομάδα του ελληνικού κτηματολογίου. Και σε αυτή την οποία έγινε στη συνάντηση, αυτό το οποίο υπόθηκε και το οποίο αναμένουμε πλέον είναι ότι εφ' εξής πλέον έχει συσταθεί μάλιστα πρόσφατα 28 Φεβρουαρίου συναισθήθη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μια ομάδα για το κτηματολόγιο Ρόδου ειδικά, η οποία έχει ξεκινήσει και προχωράει. Αναμένουμε σύντομα, αναμένουμε ότι θα φτιαχτεί κάποιο πλαίσιο ούτως ώστε οι νέες πράξεις οι οποίες θα εισέρχονται πλέον θα έχουν ηλεκτρονική μορφή. Αναμένουμε κάποιους μηχανικούς, ήδη ήρθαν δύο μηχανικοί και επίσης αναμένουμε μέχρι τον Αύγουστο την πράξη μετάπτωσης του, ένταξης του ουσιαστικά, δηλαδή θα φύγει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα πάει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα διοριστεί για κάποιος ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει να προχωρήσει. Η διαδικασία ουσιαστικά από τη στιγμή που θα ενταχθεί, πιστεύω ότι ήδη δηλαδή είχε δρομολογηθεί, μέχρι τέλος του καλοκαιριού πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια πρόοδο η οποία θα συνεχίσει και θα ακολουθηθεί ένα μοντέλο όπως ακολουθήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μέσα πιθανολογώ ότι στα επόμενα χρόνια θα ψηφιοποιηθεί σιγά σιγά και θα αποκτήσουμε και εμείς μια ταχύτητα και κάποια περισσότερη ασφάλεια στις συναλλαγές μας. Εντάξει, το προηγούμενο διάστημα, ένα χρόνο πριν, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Είχαμε δει το κλείσιμο του κτηματολογίου, είδαμε να βαρτώνει όλη η οικονομική διαδικασία τη. Και έγινε για λόγο κτηριακού. Ακριβώς. Το κτηριακά τώρα έχει ομαλοποιηθεί νομίζω όλη αυτή η κατάσταση. Και αυτό υπάρχει και εκεί κάποια εκκρεμότητα, η οποία εντάξει υπάρχει με μια σύμβαση είναι στο το οποίο το έχει παραχωρήσει ουσιαστικά ο Δήμος, τον οποίο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο από το Υπουργείο Υγείας. Μένει μια διευθέτηση, αλλά αυτά πιστεύω ότι μπορούν να διευθετηθούν με καλή συνεργασία μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου και των Υπουργείων. Μετά το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα έχουν διευθετηθεί και αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Πάνω Βενέρη. Το κτηματολόγιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που είχαμε αντιμετωπίσει. Εγώ το είχα αντιμετωπίσει και από τότε που ήμουν πρόεδρος τότε. Έχουμε γράψει πάρα πολλά γι' αυτό. Είχαμε γράψει μάλιστα αυτές τις ενέργειες μετάπτωσης του κτηματολογίου της Ρόδου στον εθνικό σχεδιασμό, στον εθνικό σχεδιασμό. Δεν υφίσταται όρος εθνικό κτηματολόγιο. Ελληνικό έγινε τώρα. Έχει αλλάξει τρεις φορές μορφή και... Ενοχλείται εθνικό. Είχαμε γράψει το προεδρικό διάταγμα μετάπτωση στον εθνικό σχεδιασμό. Πώς δηλαδή από το αυτό το είχαμε γράψει. Άλλαξε. Να μην πάμε όμως τόσο πίσω. Περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια. Το συγκριτικό πλεονέκτημα έφτασε κάποια στιγμή να είναι το χοντρότερο συγκριτικό μειονέκτημα. Σωστό. Το κτηματολόγιο της Ρόδου. Δεκαετία του 20-30, ας πούμε, τότε που λειτουργήσε φουλ το κτηματολόγιο επιταλών, ήταν μια πρωτοποριακή πράξη, η οποία συνεχίστηκε και μετά και στην
ενσωμάτωση και πραγματικά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα είχαμε ένα μπούσουλα μπροστά μας. Ξέραμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, πού είναι, τι κάνουμε με αυτά τα κτήματα. Ωστόσο, η ιδεολίσθηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, με κακούς χειρισμούς που έγιναν από τους διάφορους. Δεν θέλω τώρα να ούτε να αναφερθώ, δεν έχει σημασία εξάλλου. Θεωρώ το γεγονός θετικό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία κανονικοποίησης αυτού του κτηματολογίου. Εγώ θα ήμουν λίγο πιο ριζοσπαστικός από τον Πρόεδρο. Δηλαδή, θα προτιμούσα να μπαίνε με κανονικούς όρους. Δηλαδή, τώρα βλέπω ότι μπαίνει με αργούς ρυθμούς και τα λοιπά. Ναι, ερχόμαστε σαν ουραγή εν προκειμένου, παρόλο που ήμασταν το μοναδικό χτυματολόγιο που λειτουργούσε, έτσι λοιπόν, δεν είναι. Ίσως θα έπρεπε να μπει με κανονικούς όρους, όπως γίνονται οι κτηματογραφίες στην υπόλοιπη Ελλάδα, να γίνονται και τώρα. Ο Πρόεδρος έχει ένα δίκιο να έχει επιφύλαξη σε αυτό. Διότι καμιά φορά άμα βιαζόμαστε υπάρχει κίνδυνος κοντάψη, δημιουργούνται και διάφορες αναταραχές κοινωνικές, θέλει λίγο προσοχή. Ωστόσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν βλέπω να έγινε τίποτα τραγικό με τον τρόπο που έγινε η κτηματογράφηση, αντιθέτως λυθήκαν οι προβλήματα. Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι εκεί που δεν υπάρχει κτηματογράφηση. Σαφέστατα. Δηλαδή, είμαστε το μόνο κράτος, πιστεύω, στον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο που δεν έχουμε κτηματογράφηση. Επίσης, ήταν η περιοχή μας η μόνη περιοχή η οποία το καθεστώς υποπτίας ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Η άποψή μου λοιπόν, και θα σας την πω ευθέως και την έχω πει εξάλλου πολλές φορές, είναι ότι όλα αυτά πρέπει να περάσουν στους Δήμους. Στο Δήμο. Όπου να πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως. Όπου και να πάτε στο εξωτερικό. Ναι. Μα πάτε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο αυτό. Εάν θέλετε κτηματολογική πράξη κτλ. Έχουν οργανωμένες υπηρεσίες στους Δήμους. Στέλνετε ένα email και σου στείλανε τα πάντα. Εκεί πρέπει να φτάσει η Ελλάδα. Σε γενικότερο επίπεδο. Πολλές αρμοδιότητες πρέπει να φύγουν από την κεντρική Τώρα, εδώ υπάρχουν ενστάσεις. Και καταλαβαίνω τις ενστάσεις. Άλλοι λένε ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Άλλοι λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που είναι. Άλλοι λένε ότι ίσως θέλουμε λίγο ξύλο παραπάνω. Άλλοι λένε διάφορα. Έτσι. Όμως εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ορισμένες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτή είναι μία από τις αρμοδιότητες που πρέπει να πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να ασκηθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, η μετάπτωση θα γίνει σταδιακά, σιγά σιγά. Παραλαμβάνω, το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε είναι θετικό. Έτσι. Και είναι θετικό που γίνεται όλη αυτή η ενέργεια. Όσο πιο γρήγορα γίνουν τα διαδικαστικά βήματα που ασχολούνται, τόσο καλύτερα για τον τόπο. Γιατί αντιδράσατε έτσι, κύριε Περίδη, όταν λέει εκεί είναι η διαφορά, ότι πάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ακριβώς. Δηλαδή, προσέξτε, γιατί ήταν. Τα μοναδικά κτηματολόγια. Δηλαδή, ακριβώς. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τα μοναδικά κτηματολόγια τα οποία υπήρχαν στην Ελλάδα, τα οποία υπάγονταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι το κτηματολόγιο Ρόδου και Κόλλα Κιλέρου. Όλα τα άλλα υπάγονταν στο Υπουργείο, στο υπεχοδές σε κάποια φάση και μετά στο ψηφιακής διακυβέρνησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν χρηματοδοτούσε το κτηματολόγιο τη στιγμή που ήξερε ότι με μαθηματική ακρίβεια θα έφευγε από αυτό και θα πήγαινε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δηλαδή δεν δαπανούσε χρήματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχή υποβάθμιση του. Επιπλέον είναι μνημονιακή, όχι μνημονιακή, είναι υποχρέωση της χώρας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις διεθνείς συνθήκες να έχει πλέον ενιαίο κτηματολόγιο όλη η χώρα, στο οποίο θα μπορείς από οποιοδήποτε σημείο της χώρας να μπορείς να ελέγχεις το ακίνητό σου, όπως γίνεται ήδη και στην Αθήνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν εγώ έχω ένα ακίνητο στην Αθήνα, μπορώ να πω και να το δω. Δεν χρησιμοποιούν Δήμους, δηλαδή τουλάχιστον και σε άλλες χώρες. Έχουν ένα κεντρικό σύστημα, ναι, μέσω του οποίου λειτουργεί για όλη τη χώρα. Δηλαδή, μια υπηρεσία, αν θέλει να βρει κάτι, θα το βρει κατευθείαν. Δεν θα επικοινωνήσει με Δήμο για να παρακαμψεί. Είναι θέμα και τεχνολογίας και ταχύτητας. Καλά, εδώ το έχω μια μικρή. Αυτό λέμε πώς λειτουργεί. Μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει. Αλλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο είναι και επιβάλλει στη χώρα ότι μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι ενιαίο το σύστημα σε όλη τη χώρα και να λειτουργεί. Γίνονται πολύ γρήγορα βήματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτά τα οποία γίνουν θα γίνουν τα επόμενα
επόμενα χρόνια θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει από το 1994. Πολλά θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Δεν τα κάναμε αυτή τη στιγμή, διότι εμείς είχαμε ένα χτηματολόγιο. Τότε ξεκινούσε το εθνικό χτηματολόγιο, όπως το ονόμαζαν τότε, το οποίο ήταν ανώνυμη εταιρεία. Δεν ήξεραν πώς θα λειτουργήσει κανένας και εμείς είχαμε ένα χτηματολόγιο το οποίο λειτουργούσε, ας πούμε, ικανοποιητικά. Ας πούμε ικανοποιητικά. Οπότε δεν θέλαμε και είχαμε το φόβο ότι αν εντασσόμασταν τότε, μπορεί να είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα και να είχαμε πισωγύρισμα, γιατί δεν ξέραμε πώς θα λειτουργήσει. Τώρα πλέον έχει προχωρήσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπουμε και επειδή υπάρχει και συσσωρευμένη εμπειρία από τις άλλες περιοχές, θα προχωρήσει πιο γρήγορα και με λιγότερα λάθη. Ίσως να κερδίσουμε από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, κύριε Καλπακέτη, τι να κάνω, να αλλάξω θέμα ή να. Κύριε Πυρίνη, να πάω σε διάλειμμα. Α, συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, μηνύματά μου. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο, κύριε Βενίνη, σας αφήνω για τα θέματα της παιδείας. Αν θέλει να ξεκινήσουμε από τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν ο Πάνος ο Βενέρης θέλει να πει κάτι, γιατί έχετε εκλογές τα ΤΕ. Α, για το ΤΕ. Μέσα στη. Ξέρετε, εγώ πια δεν ασχολούμαι ενεργά με το ΤΕ. Ωστόσο, είναι ένας φορέας τον οποίο τον έχω υπηρετήσει επί σειρά ετών. Με έχει τιμήσει και θέλω να πιστεύω ότι τον έχω τιμήσει επίσης. Το ΤΕ είναι ένας πολύ σημαντικός επιστημονικός φορέας. Αρκεί να λειτουργήσει σαν τέτοιος. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλουμε ανώ τελεία πάνω. Θέλω να ενημερώσω, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, αλλά θέλω να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας ότι αύριο την περιοχή μας είπαμε ότι είμαστε στην τελευταία ευθεία των ευρωεκλογών. Τα κόμματα είναι σε θέση μάχης. Έχουμε από όλα, από όλους τους πολιτικούς χώρους, μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Εδώ φιλοξενούμε υποψήφους ευρωβουλευτές. Αύριο όμως θα επισκεφθεί την περιοχή μας ο φίλος μας, ο φίλος έτσι και της Ρόδου και εδώ του Καναλιού και του Κλεάνθου Λοΐζου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος έρχεται πολλά υποσχόμενος και τον οποίο οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν σε πρωτεύουσα θέση. Πάμε να συνδεθούμε με τον Κλεάνθη Λοΐζο. Έχουμε τον Κλεάνθη. Έλε, Κλεάνθη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ναι. Βλέπω τώρα εδώ το πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που αναφέρει ότι στις 9 το πρωί θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο Διαγόρας και μετά από έτοιμά του θέλει αμέσως να βρεθεί στην Λαϊκή Αγορά του Αγίου Δημητρίου, όπου θέλει να συνομιλήσει με τους αγρότες, με τους πολίτες της Ρόδου. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει, αποφεύγει σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, αυτά τα θεσμικά, όχι ότι είναι αντιθεσμικός, ίσα-ίσα. Είναι της αμεσότητας με τον κόσμο, αλλά προτιμά, ας πούμε, να είναι μέσα στον κόσμο. Στις 11 η ώρα θα επισκεφθεί τον κύριο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για μια έτσι εθιμοτυπική επίσκεψη και μια σύντομη ενημέρωση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στις 12, όπου εκεί θα συναντηθεί, εκτός από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και με τους δημοσιογράφους. Θα συνεχίσει αμέσως μετά την περιοδία του στο κέντρο της πόλης, στο Μανδράκι, στην πλατεία Κύπρου, στην Ακαδημία και αλλού. Το βράδυ δε στις 6 το απόγευμα θα παρευρεθεί, εγώ δεν το γνώριζα, το είδα τώρα που το ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, στο Παραδείσιο, όπου εκεί γίνεται η γιορτή της Φράουλας. Ναι. Μάλιστα. Και θα αναχωρήσει στις 8 το βράδυ. Μάλιστα. Κλεάνθε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω και εγώ επευκαιρίας ότι έρχεται και ο Κώστας Αρβανίτης την Κυριακή εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και θα είναι εδώ την Κυριακή ο Κώστας Αρβανίτης. Συνάδελφος, είναι δημοσιογράφος, ευρωβουλευτής και υποψήφιος εκ νέου ευρωβουλευτής. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθει το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Θα κάνει συνάντηση με τους εκπροσώπους εργαζομένων του αεροδρομίου. Θα φύγει, θα πάει Αφάντου, θα πάει Αρχάγγελο και αυτός θα συναντηθεί πράγματι με αρκετό κόσμο. Θα έρθει στην πόλη, θα πάει στη Νέα Αγορά, θα πάει στην Παλιά Πόλη και θα καταλήξει 7 η ώρα στην Οβέρνη, όπου εκεί ετοιμάζεται μια εκδήλωση μεγάλη και απευθύνεται στο κοινό. Στο κοινό, έτσι. Ταυτόχρονα μαζί του θα έρθει η κυρία Τσιριγότη, η οποία είναι και αυτή υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, η οποία θα κάνει και συναντήσεις τη Δευτέρα που θα παραμείνει με τους διοικούντες στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, στο στρατό, και η κυρία Γιανακά, η οποία είναι η εκπρόσωπος του Νοτίου Αιγαίου,
σαν υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις λοιπόν υποψήφοι. Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια καταγράφη, μια δυναμική, έτσι δεν είναι, και θα μας τα πει ο Θωμάς Γεράκης στο τέλος της εκπομπής, το τελευταίο ημίωρο. Ωστόσο υπάρχει μια δυναμική. Νομίζω ότι έχει παγιώσει πλέον τη δεύτερη θέση. Έχει παγιώσει τη δεύτερη θέση και νομίζω ότι το τέμπο το δίνει ο πρόεδρος, ο οποίος εξεργιανίζει όλη την Ελλάδα. Και θα καταγράψει, θα είναι εξόχως ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θα το δούμε, περιμένουμε όλοι εναγωνίως. Πάει καλά ο Κασελάκης. Εγώ το επεσήμανα από στην πρώτη του παρουσία και το είπα σε όλους εδώ πέρα. Λέω, όχι, μ' άρεσε, επειδή την έχω σπουδάσει πολύ καλά την επικοινωνία, το είδα αυτό από την πρώτη στιγμή. Λέω, επικοινωνιακά, όποιος έχει καλό επικοινωνιακό επιτελείο, εκτινάσεται. Και ο ίδιος έχει μια παρουσία η οποία είναι πραγματικά άμεση προς τον κόσμο, όπου πάει δηλαδή, εξεργιανίζει όλη την Ελλάδα και συνεχίζει να κάνει αυτό το tour όλης της Ελλάδας. Έχει μια αδιαμεσολάβητη, όπως το λέει. Είναι τώρα, κύριε Εμπειρίνη, το επικοινωνιακό επιτελείο είναι. Ξέρεις, επικοινωνιολόγος θα σου πει και ο τρόπος που θα... Παίζει ρόλο ο ίδιος ο άνθρωπος και η προσωπικότητα. Εννοείται, είναι διαχειτικός. Τον βλέπουμε έτσι και με τις επαφές του με το κοινό, είναι διαχειτικός. Βγάζει έτσι μια θετική άβρα. Και μια συμπάθεια. Συμπάθεια με όλες τις ηλικίες. Με όλες τις ηλικίες είναι ένα καθαρό πρόσωπο, νέο πρόσωπο, δεν μπορεί να το επισυνάψει κάποιος. Αυτοί που παγιώνονται στην τρίτη θέση φαίνεται πλέον παγιωμένα. Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα δίκην προθέσεων, δεν μιλάμε έτσι. Όχι, να προβλέψουμε, να καταργήσουμε την κάλπη. Αλλά εντάξει, πάντως, πέραν το πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση κτλ. Εμένα σε αυτές τις εκλογές και σε κάθε ευρωεκλογές, αυτό που με λυπεί είναι ότι δεν συζητούνται ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, ευρωπαϊκά θέματα, βλέπουμε ποιος είναι πιο επικοινωνιακός, ποιο λιγότερο επικοινωνιακός, ποιος έκανε τη βόλτα παραπάνω, ποιος το έτσι, ποιος το άλλο, άντε και μερικά δικά μας θέματα εσωτερικά, αλλά αμιγώς ευρωπαϊκά θέματα. Γιατί αυτή είναι η προεκλογή. Εννοείται για τους υποψηφίους τώρα. Όλοι. Γενικά. Παρατάξτε αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί εγώ όλους τους υποψήφιους που φιλοξένησα εδώ είναι καταρτισμένοι. Δηλαδή, όχι, πέραν το όρους. Δεν λέω ότι δεν είναι. Αυτό θέλω να πω. Ότι και ο κύριος Φαραντούρης που είχε έρθει και σας τον φιλοξενήσατε. Είναι φίλος μου. Εστίασε ακριβώς στα ευρωπαϊκά θέματα. Και η κυρία Κουντουρά που είχε έρθει πάλι εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ επίσης εστίασε σε ευρωπαϊκά θέματα, γιατί έχει και την εμπειρία. Αξιόλογη η συνέντευξη και της κυρίας Κουντουρά, αλλά τον Νικόλα Φαραντούρη τώρα, ο άνθρωπος είναι η εξειδίκευσή του πάνω σε αυτό. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Και ο Εξαδάχτυλος είχε καλή παρουσία. Και ο Σακελαρίδης ο Γαβρίλη τον είχα την προηγούμενη Παρασκευή. Ο κανόνας πάντως είναι, εάν δείτε και στα κεντρικά κανάλια κτλ., ότι ο καυγάς είναι για το πάπλωμα. Ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος και ποιος είναι πρώτος. Αυτό που είπε ήταν εύστοχο, ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ενώ οι αποφάσεις για το μέλλον της χώρας και για όλη την Ευρώπη λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά 90% και μετά εκτελούνται από την Κομισιόν και από τα άλλα τα όργανα, στην Ελλάδα δεν δίνουμε στις ευρωεκλογές την ίδια βαρύτητα που θα έπρεπε να δώσουμε, διότι εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις και διαμορφώνεται ακόμα και η εσωτερική μας πολιτική. Επηρεάζει. Έτσι, δηλαδή βγαίνουν οι κανονισμοί, βγαίνουν οι οδηγίες, καθορίζεται τι θα γίνει, οι αγροτικές πολιτικές και ούτω καθεξής. Και δεν δίνουν σημασία ο κόσμος. Όχι, έχετε δίκιο, Πρόεδρε. Και ενδεχόμενα και τα κόμματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε και τα κόμματα τα οποία προβάλλουν κυρίως αστέρες, ηθοποιούς, τραγουδιστές. Όχι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απολυτικοί, δεν γνωρίζουν απολυτικοί, αλλά προβάλλουν κυρίως πρόσωπα της δημοσιότητας και όχι ενδεχόμενα επιστήμονες οι οποίοι μπορεί να είναι γνώστες του αντικειμένου και να έχουν περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουν τα θέματα και τα προβλήματα. Κύριε Βηρύνη, απόλυτα, πάνω σε αυτό απόλυτα κρίμα, σωστό. Τι κρίμα να μην σας έχουμε υποψηφία. Εντάξει, νομίζω ότι το πολιτικό πεδίο έχει τόσες δυνατότητες για όποιον θέλει να είναι ενεργός. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω πάντως αυτό που επισήμαναν και οι δύο συνομιλητές, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά παίρνονται αποφάσεις. Και αυτό που δεν ήξερα και έμαθα από τους νυν ευρωβουλευτές είναι ότι αυτές οι αποφάσεις γίνονται πιο
γρήγορα εφαρμοστές mm-hmm. στα κράτη-μέλη από ό,τι αποφάσεις που παίρνονται στην Ελληνική Βουλή. Έτσι, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έτσι. Και υπάρχουν και οδηγίες οι οποίες δίνονται και είναι σαφέστατες. Τελεστές, κατευθείαν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι, όπως επισημάνατε, της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ποιοι μας πρεσβεύουν. Λοιπόν, είναι στον αντίποδα να πω και να κλείσω με αυτό, είναι σαν να στέλνεις Ολυμπιακούς αγώνες καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν γίνεται. Το οποίο βέβαια και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο μέσος Έλληνας δεν το γνωρίζει. Όχι, όχι. Ναι. Έτσι. Και είναι ευθύνη των κομμάτων, να ενημερώσουν σε αυτό. Έτσι, είναι ευθύνη. Γιατί ο μέσος Έλληνας δεν οφείλει να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, βλέπει τα δικά, τα τοπικά, την τσέπη του. Εντάξει, τώρα τι γίνεται στις Βρυξέλλες είναι ένα άλλο. Όμως, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, είμαι σίγουρος, σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, λίγοι άνθρωποι τους ξέρουν στην Ελλάδα. Έτσι. Μα εδώ δεν ξέρουν υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Εγώ είδα συνεντεύξεις υποψηφίων που του λένε να τα μάθω, λέει αργότερα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Βιρίνης πριν ακόμα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος εδώ από τη βάση, έκατσε και διάβασε. Τον ξέρω. Το έχω συνεργαστεί μαζί του και τον ξέρω ότι δεν αναλαμβάνει τίποτα. Ανέφθηνα πριν αναλάβει, κάθεται και μελετά. Όχι, του το αναγνωρίζω του Θανάση. Να πάω σε διάλειμμα. Να πάτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας συντονισμένοι, είστε συντονισμένοι και κυρίως οι φοιτητές. Έχω πάρα πολλά μηνύματά σας. Θα ρωτήσουμε το Στράτο Στρατηγάκη. Πάμε για Πανελλήνιες και θα μας πει και ο Θανάσης ο Βιρίνης για τις εξαγγελίες, γιατί έχουμε και νέο μεταρρυθμιστικό έτσι, έργο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιστρέφουμε.